Διότι δεν φταίω και πάλι εγώ. Ξέρετε, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς στις 3, στις 4 τη νύχτα. Εγώ πάλι κοιμάμαι. Έχω αυτή την ιδιοτροπία. Μέχρι πριν αρκετούς μήνες που άνοιξα τα μάτια μου, ανεξήγητα, και είδα τον κύριο από εδώ να με κοιτάει μες τη νύχτα. Αγριευτικό το θέμα. Για να μου πει ότι δεν είχε κοιμηθεί όλη νύχτα γιατί σκεφτότανε. Ένα βιβλίο. Του είπα, θα γράψεις, πουλάκι μου, μπράβο. Όχι, μου λέγε σε. Και μου είπε δύο φράσεις. Δύο μόνο φράσεις. Τα μάτια γυάλισαν από τη στιγμή και εκείνος το κατάλαβε. Μου λέει, σ' άρεσε, ε. Λέω, πάρα πολύ. Καληνύχτα. Μαντέψτε ποια έβγαλε ξύπνια όλη τη νύχτα. Το καινούργιο βιβλίο, λοιπόν, ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη του 1910. Φτάνει μέχρι την Αθήνα του 2016. Τέσσερις γυναίκες, τέσσερις γενιές. Προγιαγιά, γιαγιά, μάνα και κόρη, δεμένες, με ένα κόσμημα που δίνει και το δίκλο στο βιβλίο. Ένα γράμμα από χρυσό. Ραντεβού το Μάιο του 2019. Και τα πέντε κλειδιά, βεβαίως, γίνονται σίριαλ. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 4 Ιουλίου στην Κύπρο. Εμείς θα το δούμε από την τηλεόραση του Αντένα με τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ναι, θα παίξει ο Αντώνης ο Φραγκάκης στον Ορέστη και ένας ρόλος που δημιουργήθηκε από μένα, καινούριος, θα τον υποδηθεί ο Νίκος ο Ναδιώτης. Ναι, ναι, ακριβώς έτσι έκανε και η κόρη μου και η Νίκη. Και ήταν μπροστά και ο γιος μου και ο γαμπρός μου, λέω τα χάλια τους, κοιτάξτε. Η Ρένα Ειρήγκα κάνει τη διασκευή, ναι, μαζί μου. Δουλεύω και εγώ μαζί τους, δίνοντας τις ιδέες για να ανοίξει το βιβλίο έτσι όπως πρέπει να ανοίξει, αφήνοντας απείραχτη την κεντρική ραχοκοκαλιά, που είναι η απαγωγή του παιδιού και η σχέση Κυβέλης Ορέστη, μαζί με τον Κώστα τον Βαζάκα, και απλώσαμε το βιβλίο, δίνοντας φωνή στους ρόλους του βιβλίου που δεν είχαν φωνή. Δεν είχαν διαλόγους, εμείς βρήκαμε όμως τις ιστορίες για να το υποστηρίξουμε. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει, την κάνει ήδη η Ρένα η Ασκενάζη. Σήμερα μίλησα με την Ρένα τη Ρίγκα που είναι στην Κύπρο ήδη. Είναι ενθουσιασμένη από το αποτέλεσμα. Το ζευγάρι Φραγκάκης και Χρύσα Παπά που υποδίεται την Κυβέλη έχει δέσει, λέει, απίστευτα πολύ και βγάζει πάρα πολύ ωραία εικόνα. Τι να σας πω, θα το δούμε και μετά θα σας πω, θα απαντώ πάλι. Ναι, ναι, ανεβάζει, ανεβάζει, ανεβάζει. Λοιπόν, τα χαρτιά στα χέρια μην ψαχνόμαστε. Ποιος έχει τι. Φαντάζεσαι έτοιμος, δεν θα πετάσω. Αχ, θα πετάει πάλι. Τα χέρια έτοιμα γιατί πετάει κομπολόγια. 45. Εντάξει, είσαι κάτω από το πιάτο θα το πετάξει. Τριάντα επτά. Κύριε συγγραφέα, πιάστε το όμως. Είναι και καλός. 72. 72. Κάτσε. Να το. Αχαχαχαχα.